αποτελέσει τη βάση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης στο Eurogroup. Με βάση τη συμφωνία του περασμένου Ιουλίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για την απομείωση του χρέους. Τις τελευταίες μέρες έχει έρθει στη δημοσιότητα ένα σενάριο που αφορά την πιθανότητα να συμφωνηθεί από τώρα η υλοποίηση επιπλέον μέτρων για το 2018. Μια τέτοια προοπτική αφορά μόνο την περίπτωση που θα υπάρχουν αποκλήσεις από το στόχο, δηλαδή από το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Τα σενάρια αυτά επιβεβαιώνουν το μέγεθος των διαφορών ανάμεσα στους θεσμούς, καθώς και το πόσο δύσκολη και σύνθετη είναι η προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία με όλους τους θεσμούς ταυτόχρονα. Η ελληνική κυβέρνηση διαμορφώνει τη θέση της αποκλειστικά με βάση τις επιπτώσεις στην οικονομία. Είναι προφανέ ότι εκ των προτέρων ανακοίνωση μέτρων που πρώτον αφορούν μελλοντική φάση. Δεύτερον, δεν προβλέπεται να ληφθούν στο σύνολό του. Τρίτον, το ενδεχόμενο εφαρμογή του αφορά ειδική περίπτωση. Και τέταρτο, με βάση τι επιδόσει ελληνική οικονομία δεν χρειάζονται. Ε, μια τέτοια εκδοχή θα λειτουργήσει ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία προεξοφλώντας την αδυναμία υλοποίησης των στόχων. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι βάση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αποτελέσουν και οι θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία καθώς, και τα, καθώς τα στοιχεία υπερβαίνουν τις σχετικές προβλέψεις. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η θετική αυτή εικόνα αποτυπώνεται και στην έκθεση της Eurostat. Η έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα την ερχόμενη Πέμπτη και αποτυπώνει μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα σε σχέση με αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί. Στην εικόνα αυτή θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εντάξει τις ελληνικές τράπεζες στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Σήμερα αναρτώνται για διαβούλευση το ασφαλιστικό και το φορολογικό που υλοποιούν τις στόχους της συμφωνίας με βάση τις ελληνικές θέσεις. Η ελληνική πλευρά τηρεί τη δέσμευσή της για δικαιότερη κατανομή των βαρών και προστασία των ασθενέστερων. Ταυτόχρονα, οι μεταρρυθμίσει διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και φορολογικού συστήματο. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι το ασφαλιστικό σύστημα κατοχυρώνει πρώτον ότι δεν θα υπάρχει καμία μείωση στι κύριε συντάξει. Οι παλαιέ συντάξει επανειπολογίζονται σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού, αλλά τυχόν προσωπική διαφορά διατηρείται και προστατεύεται απολύτω. Δεύτερον, ότι οι επικουρικές συντάξεις επανεπολογίζονται σύμφωνα με τον νέο τρόπο και προστατεύεται απολύτως το 90% των συνταξιούχων. Εφόσον καμιά μείωση δεν έχει γίνει σε όσους έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης 1.300 ευρώ και κάτω. Τρίτον, εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς νέες συντάξεις, διανέμοντας με πιο δίκαιο τρόπο μια μικρότερη πίτα με κανόνες ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Κατοχυρώνεται η Εθνική Σύνταξη 384 ευρώ για 20 χρόνια ασφάλισης και 346 ευρώ για 15 χρόνια ασφάλισης. Επιπλέον, εξασφαλίζεται μια βασική αναπλήρωση εισοδήματο και για τους μακροχρόνια άνεργους και όσους ασχολούνται με μη σταθερέ μορφές εργασίας. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εισφορές, αποτυπώνεται η ρύθμιση στην οποία υπήρξε μεγαλύτερη προσέγγιση στην τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης, δηλαδή 0,5% αύξηση στην εισφορά εργοδοτών και 0,5% των εργαζομένων για τα πρώτα τρία έτη και 0,25% και 0,25% αντιστοίχω για τα τρία επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά το φορολογικό, προβλέπεται μείωση φόρου ή μηδενική επιβάρυνση για το 99,8% των μισθωτών και συνταξιούχων χάρη στην προοδευτικότητα της νέας φορολογικής κλίμακας προκύπτει ελάφρυνση των μεσαίων εισοδημάτων από 28 μέχρι 43.000 ευρώ, ενώ επιβάρυνση υπάρχει για τα μεγάλα εισοδήματα πάνω των 50.000. Το 92% των φορολογουμένων μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα έως 32.000 ευρώ θα πληρώσει έως και 700 ευρώ λιγότερα. Το 71% των φορολογουμένων με εισόδημα από επιχειρήσεις και μισθούς θα πληρώσει λιγότερο φόρο. Συνολικά για μισθωτούς και συνταξιούχους υπάρχει εξορθολογισμός με προοδευτική επιβάρυνση ανάλογα με τα εισοδήματα. Η συνολική εικόνα αποτυπώνει σημαντική ελάφρυνση στα μικρά και μεσαία εισοδήματα ενισχύοντας κατά το δυνατόν τους μικρούς επιχειρηματίες. Τέλος, όσον αναφορά το προσφυγικό, η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά σαν ιδιαίτερα θετική την επίσκεψη των τριών θρησκευτικών ηγετών στη Λέσβο που πήρε διαστάσεις παγκοσμίου γεγονότος. Το μήνυμα αλληλεγγύη στους πρόσφυγες παρέχει στήριξη στην Ελλάδα και το λαό της. Ένα λαό που δίνει διαρκή αγώνα μέσα σε πολύ δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Υπερασπιζόμαστε τις αξίες του ανθρωπισμού απέναντι στις πολιτικές του ακροδεξιού λαϊκισμού και της μονομερής ενέργειας των κλειστών συνόρων. Αυτές τις μέρες συμπληρώνεται ένας μήνας από την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. Οι ροέ έχουν μειωθεί και η εξέταση ασύλου προχωρά με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Από τον Πειραιά έχουν μετακινηθεί ήδη 1.650 πρόσφυγες προς τα κέντρα φιλοξενίας, ενώ αναμένονται και νέες ε, άμεσα και νέες ε, μετακινήσεις. Η δημιουργία νέων θέσεων φιλοξενίας προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Επισημαίνουμε ότι η επιτυχής εφαρμογή της Συμφωνίας προϋποθέτει την άμεση έναρξη επανεγκατάσταση προσφύγων από την Τουρκία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεπής υλοποίηση της Συμφωνίας από όλα τα μέρη είναι η βάση ώστε η διαχείριση του προσφυγικού να γίνεται διαρκώς αποτελεσματικότερη.